Σκοπός της σημερινής επίσκεψης του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΑΔΕΔΗ, του κ. Ρίγα Λεμονή, είναι η ενημέρωση και ο καλύτερος συντονισμός όλων των σωματείων που ανήκουν στην ΑΔΕΔΗ για την απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ για τις 6 Νοεμβρίου, για την 24ωρη απεργία, και επίσης και η ενημέρωση των σωματείων για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την ΑΔΕΔΗ. Στα πλαίσια της εξόρμησης της ΑΔΕΔΗ, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ανέλαβαν περιοχές της Ελλάδας για ενημέρωση σχέση με την κοινή απεργία ΑΔΕΔΗ ΓΕΣΕ για τις 6 του Νοέμβρη. Επισκεπτόμαστε εργασιακούς χώρους, αλλά και ενημερώνουμε συνολικά τους εργαζόμενους σε συναντήσεις. Έχω αναλάβει την περιοχή σας και την περιοχή της Καστοριάς και την περιοχή της Θεσσαλονίκης για τα συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους δημόσιους υπάλληλους αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας που εισπράττει υπηρεσίες από το δημόσιο. Τώρα, τα πιο σημαντικά ζητήματα και τα πιο επίκαιρα αυτού του καιρού, τα οποία μάλιστα γίνονται ακόμα πιο επίκαιρα λόγω του προϋπολογισμού, είναι οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. Μάλιστα, είναι όρος που έχει υπογραφεί στο δεύτερο μνημόνιο, όπως λένε, όπου προβλέπονται 15.000 απολύσεις μέσα στην χρονιά του 2013 και του 2014. Οι 4.000 πρέπει να ολοκληρωθούν φέτος και οι 11.000 του χρόνου. Και στη διαθεσιμότητα συνολικά 50.000 δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι, όπως λένε, θα είναι και οι δεξαμενές από τις οποίες θα αντλήσουμε τους 15.000 που θα απολυθούν. Αν και δεν τηρήθηκε ούτε καν αυτό, ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ, παράδειγμα, δεν είχε διαθεσιμότητα και οι απαιτήσεις των φίλων μας της Τρόικα είναι πάλι ξαφνικός θάνατος, γιατί με τις διαδικασίες που γίνεται, λέει η ελληνική κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ αργή και δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει το στόχο των 4.000 απολύσεων μέσα στο 2013. Άρα δεν θα προκύψουν από τη διαθεσιμότητα από ό,τι φαίνεται, αλλά με ξαφνικό θάνατο, δηλαδή κλείσιμο οργανισμών, κατάργηση οργανικών θέσεων και άμεση απόλυση των εργαζομένων σε αυτές. Εκτός όμως από τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα απασχολούν το δημόσιο υπάλληλο αυτό το καιρό, αλλά απασχολούν και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, που έχουν να κάνουν με το πειθαρχικό δίκαιο. Ένα πειθαρχικό δίκαιο που με τον τρόπο που έχει νομοθετηθεί προβλέπει ότι για την παραμικρότερη παράβαση εντός εισαγωγικών του δημόσιου υπάλληλου, ακόμη και εκτός της υπηρεσίας του, και από οποιαδήποτε καταγγελία πολίτη μπορεί να βρεθεί σε αργία από τη στιγμή που οποιαδήποτε υπόθεσή του παραπενθεί σε ακροατήριο από τον εισαγγελέα ή αν παραπενθεί για πειθαρχικό αδίκημα. Έχουν γίνει και συναντήσεις με τον Υπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι υπάρχουν εκεί πέρα ακραίες περιπτώσεις όπου είναι παράλογο να απαιτείται να τεθεί σε αργία ένας υπάλληλος για κάποιες κατηγορίες που πολλές φορές δεν ευσταθούν και επειδή τα πειθαρχικά όργανα του δημοσίου αργούν πάρα πολύ να πάρουν αποφάσεις. Υπάρχει περίπτωση με την παραπομπή σου στο πειθαρχικό να βρεθεί σε αργία και μετά 3 χρόνια, όταν θα ντρέπεσαι να κυκλοφορείς στην τοπική κοινωνία, γιατί άσχετο με το τι έχεις κατηγορηθεί, το τι μύθοι πλάθονται στο μυαλό του καθενός, επανέλθει στην υπηρεσία σου και μάλιστα δεν υπάρχει καν πρόβλεψη τι θα γίνει με τα ποσά που πρέπει να σου καταβάλουν. Τόσα πρόχειρα νομοθετήματα, αυστηροποίηση χωρίς λόγο και χωρίς περισσότερο για να σπείρει τον τρόμο και τον φόβο στους δημόσιους υπάλληλους. Επειδή όλα αυτά τα μέτρα έχουν επίπτωση όμως στους πολίτες, στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής πάρθηκε και η απόφαση να φτιαχτεί μια μαύρη βίβλος, όπως την ονομάσαμε. Μια βίβλος που θα περιλαμβάνει τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στους πολίτες. Τι σημαίνει δηλαδή μειώνω τις δαπάνες για την εκπαίδευση,
Το εισπράττουν οι πολίτες. Θα το δουν και γραμμένο αυτό που συμβαίνει σήμερα στα σχολεία μας, ότι παιδιά σχολάνε νωρίτερα, εκπαιδευτικοί λείπουν από τα σχολεία. Συγκεκριμένα θα σας πω και για ένα σχολείο που υπηρετώ, ότι υπάρχει αυτό το διάστημα έλλειμμα 80-90 ωρών περίπου. Τα παιδιά δεν κάνουν ξένη γλώσσα, αγγλικά. Με επισκέπτονται γονείς κατά ομάδες και λέει γιατί το δικό μας σχολείο, ξέρετε, και τους λέει δεν είναι το δικό του σχολείο. Σε κάθε νομό υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί κενών εκπαιδευτικών. Το μνημόνιο όμως λέει, το δεύτερο μνημόνιο, ότι το 2013 θα μειωθεί το ύψος των αποδοχών, το συνολικό κόστος των αποδοχών των εκπαιδευτικών κατά τόσα εκατομμύρια. Για να το πετύχουν αυτό, φυσικά δεν θα προσλάβουν αναπληρωτές, έχουν 2 ή 3 χρόνια να διορίσουν εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο αποχωρούν εκπαιδευτικοί στη σύνταξη. Πολλοί μάλιστα όχι γιατί το θέλανε, αλλά γιατί φοβούνται από τα νέα μέτρα που έρχονται με τον δρόμο που έχουν σπείρει. Και έτσι, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γύρω στους 1.800 εκπαιδευτικοί φύγανε φέτος στη ταξιοδότηση. Δεν διορίστηκε κανείς. Σκεφτείτε το και πέρσι, σκεφτείτε το και πρόπερσι, και έτσι θα γίνει φανερό γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά στην παιδεία. Κενά στην υγεία. Ο πολίτης δεν βρίσκει την υγεία του επισκεπτόμενου στα νοσοκομεία ή τα μικρά κέντρα, τα περιφερειακά κέντρα όπου υπάρχουν τα κέντρα υγείας, γιατί δεν υπάρχουν ειδικότητες, αλλά και σε οι επιπτώσεις είναι και σε άλλους τομείς της δημόσιας ζωής. Κακή εξυπηρέτηση του πολίτη που πολλές φορές ξεσπάει στον υπάλληλο που συναντάει πρώτο στον ΓΙΣΕ, αντί να στρέφει το βλέμμα του σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Οι υποσχέσεις βέβαια και όλα αυτά τα θαυμάσια που ακούγονται ότι μπαίνουμε στην ανάπτυξη, ίσα ίσα κάθε μέρα αποκαλύπτεται ότι η κρίση βαθαίνει. Η διαπίστωση αυτή της αλληλή είχε γίνει από το πρώτο μνημόνιο, ότι με αυτή την πολιτική δεν πρόκειται να βελτιωθούν ούτε τα οικονομικά του κράτους, ίσα ίσα θα χειροτερέψουν. Και όσο πάει το ρήγμα βαθαίνει. Παρόλη την τεράστια οικονομία λοιπόν που έχει γίνει σε αριθμό υπαλλήλων, σε μισθολογικό κόστος στο δημόσιο, σε κλείσιμο υπηρεσιών, η οικονομία βρίσκεται σε κρίση και θα βρίσκεται σε κρίση όσο οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα για να καταναλώσουν. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, αναφέρεται σε μια ευημερούσα κοινωνία μελισσών, η οποία και από ανάπτυξη πήγαινε καλά, και από οικονομία πήγαινε καλά, και από προκοπή πήγαινε καλά, αλλά αποφάσισαν, λέει, για το καλύτερο να κάνουν περικοπές. Όταν εφάρμοσαν τις περικοπές για να συγκεντρώσει περισσότερο χρήμα το δίθεν κράτος, τότε κατέρευσε η οικονομία. Γιατί μειώθηκε η κατανάλωση, μειώθηκε η παραγωγή, χάθηκαν θέσεις εργασίας. Αυτό βάθαινε την κρίση με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η ίδια η κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν σε μια μη ευημερούσα κοινωνία, όταν εφαρμόζεις μέτρα τέτοιας πολιτικής, το τι αποτελέσματα μπορείς να εισπράξεις. Στις μεγαλοπόλεις τα βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Περπατάς στους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όπου επισκέπτομαι, στη Θεσσαλονίκη ζω, στην Αθήνα την επισκέπτομαι συχνά λόγω της συνδικαλιστικής ιδιότητας, και λυπάσαι να βλέπεις μαγαζιά κλειστά, στόρια κατεβασμένα, κλειδώματα, πωλείται η επιχείρηση, η ενοικιάζεται, στους κεντρικότερους δρόμους, στη Συγκρού και σε άλλους δρόμους που έσφυζαν από ζωή. Αυτές είναι οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Η απεργία λοιπόν έρχεται να προσθεθεί στις 2.48 ώρες απεργίες που έχει κηρύξει μέχρι τώρα η ΑΔΔ, έχει ένα και μοναδικό σκοπό. Μετατέθηκε μάλιστα χρονολογικά, γιατί ήταν για τις 23 Οκτωβρίου, προκειμένου να υπάρχει συμπόρευση με όλες τις δυνάμεις της εργασίας. Έτσι, για ΣΕ και ΑΔΔ μαζί, στις 6 του Νοέμβρη, καλούμε όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία, εργαζόμενους αλλά και άνεργους που πλησιάζουν το 1.700.000 σύμφωνα με τις καταγραφές, να ενωθούμε όλοι μαζί, να διαδηλώσουμε το θυμό μας, την αγανάκτησή μας και να αγωνιστούμε για να πέσει αυτή η πολιτική, να ανατραπεί αυτή η πολιτική.
Και όσο κάποιοι φοβούνται μην τυχόν και ρίξουν την αγαπημένη τους κυβέρνηση ή την... Να μην φοβούνται. Το Συνδικάτο δεν ανατρέπει κυβερνήσεις. Το Συνδικάτο ένα σκοπό έχει. Να ανατρέψει την εφαρμοζόμενη πολιτική. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι η ανατροπή μιας κυβέρνησης ποτέ δεν φέρνει μια λύση. Ήδη έχουν ανατραπεί τρεις κυβερνήσεις εντός μνημονίου. Η πολιτική δεν άλλαξε. Και όποια κυβέρνηση κι αν έρθει, η ίδια ή διαφορετική, η ίδια θα είναι η στάση του Συνδικάτου. Αυτή που είναι το τελευταίο διάστημα. Καταγγελία του μνημονίου, εφαρμογή άλλης πολιτικής, ανάπτυξη θέσεων εργασίας και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να ξαναπάρει μπρος η οικονομία και να λειτουργήσει το κράτος.